τηλεφωνικές μας επικοινωνίες θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Δέδογλου, το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σουφλίου. Κύριε Δέδογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα. Για να ξαναμιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε αναδείξει και λίγο καιρό πριν. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες του Εύρου, κύριε Δέδογλου, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν 270 ευρώ αναστρέμα για να πάρουν ουσιαστικά τους τίτλους κυριότητας στα χωράφια τα οποία καλλιεργούν εδώ και 20-22 χρόνια. Κάνω λάθος? Έτσι όπως τα λέτε είναι, και όχι μόνο καλούνται να πληρώσουν αυτά τα 270 ευρώ αναστρέμα, αλλά δεν τους δίνεται και το δικαίωμα να τα εγκαταλείψουν. Διότι κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμες αυτές οι εκτάσεις, τους ταλαιπωρούν και αυτό το τίμημα είναι υψηλό και θέλουν να δίνουν τη δυνατότητα απεναντίας το κόστος θα κληθούν. Το μισούν σε περίπτωση που τα εγκαταλείψουν είναι διπλάσιο από αυτό που θα πάρουν τον τίτλο. Δηλαδή τους βάζουν 30 ευρώ ετησίως ως ενίκιο αναστρέμα στα 20 χρόνια που έχουν περίπου, γιατί έγινε το 90, περίπου 21 χρόνια. Είναι διπλάσια, δηλαδή 10-11 χιλιάρικα. Κύριε Δέδογλου, μόνο να είστε κάπου σε ένα σταθερό σημείο, γιατί κόβεται λιγάκι η επικοινωνία μας. Να σας ρωτήσω το εξής. Για να θυμίσουμε στον κόσμο, ουσιαστικά αυτά τα κτήματα, αυτές οι εκτάσεις που μιλάμε για εκτάσεις 10-20 τρεμάτων, έτσι δεν μιλάμε για μεγάλες, είχαν δοθεί στους ανθρώπους αυτούς το 91 για να μείνουν ουσιαστικά στον τόπο τους και να μείνουν τα παιδιά τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εδώ. Τώρα λοιπόν, σας ζητάτε να δώσετε αυτά τα λεφτά. Έχουν οι αγρότες του Εύρου τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα χρήματα? Υπάρχει και μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση στον αγροτικό χώρο στους αγρότες. Γιατί κάποιοι παρασύρονται βλέποντας νεοτσιφλικάδες της Λάρισσας με 1500 στρέμματα που ενδεχομένως και λίγιο αριθμό στον Εύρο. Υπάρχουν όμως και αγρότες οι οποίοι είναι, όπως είπαμε, της τάξης των 10 και 20 στρεμάτων. Αυτοί όπως είναι φυσικό αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο βαρύ τίμημα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δέδογλου, έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα, γιατί αν θυμόμαστε καλά, είχε γίνει οι βουλευτές του νομού Εύρου τότε, είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κατατέθηκαν ερωτήσεις ένα μήνα μετά την κοινοποίηση του προβλήματος. Τι εξελίξεις έχουμε? Οι βουλευτές του Εύρου δυστυχώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για κάποια ζητήματα. Εδώ υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν μια κοινή παράσταση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και όμως δεν την κάνουν. Κάναν ξεχωριστά κάποιες κινήσεις. Μεμονωμένα κάνανε ερωτήσεις. Δεν σας ικανοποιεί το γεγονός αυτό, κύριε Δέδογλου? Μεμονωμένα κάνανε. Εμείς ζητήσαμε και αυτό υποσχέθηκα και νομίζω ότι έτσι ισχυροποιείται ένα αίτημα που τον κατήκον όταν όλοι οι βουλευτές ανεξαρτήτως κομμάτων καθούν μία ψηφία ένα αίτημα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Έγινε μια συνάντηση όμως την εβδομάδα που μας πέρασε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το Γενικού Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών του κ. Θεοχάρη. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, ίσως αύριο των ημερών να έχουμε. Κύριε Δέδογλου, θα σας το ξαναζητήσω. Θα σας το ξαναζητήσω να είστε κάπου σταθερά. Δυστυχώς, άλλοτε σας ακούμε και άλλοτε σας χάνουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί πρέπει να σας ακούσουμε. Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και μας δίνετε και καλές πληροφορίες. Με συγχωρείτε, θα βγω λίγο πιο έξω. Εδώ ακούγουμε καλύτερα. Ακούγεστε καλύτερα τώρα, ναι. Ακούγουμε καλύτερα. Λέγατε λοιπόν ότι περιμένετε να πάρετε ουσιαστικά μια επίσημη απάντηση. Ένα από τα θέματα που είχατε θέσει τότε ήταν τουλάχιστον να μην θεωρηθεί η λήξη πρόθεσμη, προκειμένου να μην υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις. Είναι τουλάχιστον αυτό κάτι στο οποίο ελπίζετε, αν δείτε δηλαδή να μην. Θα κληθούν οι αγρότες να πληρώσουν το ποσό. Τουλάχιστον να μην είναι λήξη πρόθεσμο, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Σκέμα. Ναι, φυσικά. Να υπάρξει, να μπει σε κάποιο ειδικό λογαριασμό ή να χαρακτηριστικό, να χαρακτηριστεί ειδική οφειλή, ας πούμε, ώστε να μην υπάρξουν και ποινικές κυρώσεις, ακριβώς. Να μην έχει ποινικές κυρώσεις και να μην έχει και προσαυξήσεις. Ήδη οι προσαυξήσεις το μήνα Οκτώβριο τρέχουν. Έχουν μπει στο κεφάλι στην οφειλή αυτή. 20 μέρες θα έρθει και ο δεύτερος μήνας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι προσαυξήσεις
έχουν χορηγούς θεσμούς. Περιμένουμε αυτό που σας έλεγα πριν αυτές τις μέρες, να δούμε τι έγινε με τη συνάντηση του Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Γενικό Γραμματέα των Εσόδων. Κύριε Δεδόγλου, να θυμίσουμε, ναι βεβαίως το ακούσαμε και είναι το σημαντικότερο αν μη τι άλλο, να υπενθυμίσουμε πόσες οικογένειες είναι, ουσιαστικά πόσες οικογένειες είναι που αφορά αυτή εδώ η οφειλή. Είναι 70 οικογένειες. 70 οικογένειες. Η κύριε Σκεύα, το 1990, το 1985, το 1970, το 1960 γινόταν κάποιες διανομές προς νέους αγρότες. Οι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν. Υπήρχε έστω και μια ελάχιστη, αλλά υπήρχε μια δική αποκέντρωση. Σήμερα αυτή η λέξη αποκέντρωση έχει ξεχαστεί. Η Ήπεθρος ερημοποιείται. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχει καμία πολιτική πρόνοια. Να σας πω επί την ευκαιρία και κάτι που ενδεχομένως να το έχετε ακούσει. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών κατά 35% περίπου. Βεβαίως. 30% ήταν πέρυσι και 35% φέτος. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική η οποία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε εχθρική απέναντι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και βλέπουμε μια Ήπεθρο να ερημοποιείται. Τα χωριά του Εύρου το γνωρίζετε πολύ καλά, το ξέρουν και αυτοί που μας ακούν οι συντοπίτες μας στον Εύρο, ότι έχουν γίνει χωριά γερόντων. Το μόνο σίγουρο, κύριε Δέδογλου, είναι ότι αν δεν υπάρξουν, αν δεν βρεθούν λύσεις και δεν δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους να γίνουν αγρότες, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η περιβόητη αποκέντρωση και να διωθεί όθηση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, δεν νομίζω να το κάνουν οι άνθρωποι. Κανένας νέος δεν θα στραφεί στη γη με αυτά τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Δέδογλου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ειδικοί και επιστήμονες ψυχικής υγείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Εύρου προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις συμβουλές τους σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους μέσα από τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης ανέργων που έχει δημιουργήσει το Εργατικό Κέντρο του Νομού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακο στο τηλέφωνο 25 51 0 22 87.